Είμαστε μέρος ενός απέραντου και απίστευτου σύμπαντος που εκτιμάται ότι είναι ηλικίας περίπου 13,8 δισεκατομμυρίων ετών. Με αστέρες, γαλαξίες και άλλα ουράνια αντικείμενα να υπάρχουν σε αυτό που φαίνεται να είναι μια άπειρη έκταση του διαστήματος, είναι ένα μέρος γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες και μυστήρια. Το σύμπαν είναι ένα μέρος που αλλάζει συνεχώς. Αλλά έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι είναι πραγματικά το σύμπαν? Λοιπόν, το σύμπαν είναι οτιδήποτε υπάρχει. Παραπέμπει σε όλα όσα υπάρχουν από τα πιο μικροσκοπικά υποατομικά σωματίδια μέχρι τις μεγαλειώδεις κοσμικές δομές. Ο όρος, το σύνολο της ύπαρξης ή οτιδήποτε υπάρχει, υπήρξε και θα υπάρχει, χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει το σύμπαν. Ο όρος σύμπαν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει έννοιες όπως ο κόσμος και η φύση. Το σύμπαν αποτελείται από ολόκληρη την έκταση του χώρου και του χρόνου, γνωστά και ως χωροχρόνος, συμπεριλαμβανομένων των πάντων μέσα σε αυτά, όπως πλανήτες, φεγγάρια, αστέρες, γαλαξίες και τα αντικείμενα που βρίσκονται στο διαγαλαξιακό χώρο, αέρια, σκόνη, μαύρες τρύπες, όπως επίσης όλη η ενέργεια στις διάφορες μορφές της, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και άλλων μορφών ύλης και ενέργειας, όπως η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια. Τα στοιχεία που συνθέτουν τους αστέρες και τους γαλαξίες στο σύμπαν περιλαμβάνουν ελαφρά στοιχεία, όπως το υδρογόνο και το ήλιο, που σχηματίστηκαν στα κέντρα των αστέρων με πυρηνική σύντηξη, καθώς και βαρύτερα στοιχεία, όπως ο άνθρακας, το οξυγόνο και ο σίδηρος. Τα άτομα και τα μόρια που συνθέτουν τα αέρια και τη σκόνη στο σύμπαν χρησιμεύουν ως το θεμέλιο για τους αστέρες και τους πλανήτες. Αν και οι χωρικές διαστάσεις του συνολικού σύμπαντος είναι άγνωστες, το μέγεθος του ορατού σύμπαντος μπορεί να μετρηθεί. Το ορατό σύμπαν έχει διάμετρο περίπου 93 δισεκατομμύρια έτη φωτός αυτή τη στιγμή. Στην περιγραφή υπάρχει ένα σύνδεσμο σε ένα βίντεό μου όπου εξηγώ τον όρο έτος φωτός για όποιον δεν είναι εξοικειωμένος με το τι σημαίνει. Δεδομένου ότι οι γαλαξίες είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι σε όλο το σύμπαν στη μεγαλύτερη κλίμακα, ούτε άκρη ούτε κέντρο δεν μπορούν να εντοπιστούν. Η κίνηση των γαλαξιών έχει αποκαλύψει ότι υπάρχει πολύ περισσότερη ύλη στο σύμπαν από ό,τι μπορεί να εξηγηθεί από τα παρατηρήσιμα αντικείμενα, αστέρες, γαλαξίες, νεφελώματα και διαστρικό αέριο. Η σκοτεινή ύλη είναι ένας όρος για αυτήν την αόρατη ύλη. Η λέξη σκοτεινή δείχνει ότι, αν και υπάρχουν αρκετά ισχυρά έμεσα σημάδια ότι υπάρχει, δεν την έχουμε ακόμη παρατηρήσει άμεσα. Είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι ενιγματικές μορφές της ύλης και της ενέργειας που είναι γνωστές ως σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια, επειδή δεν αλληλεπιδρούν με το φως ή άλλες μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το πιο ευρέως αποδεκτό μοντέλο του σύμπαντος είναι το Lambda CDM ή μοντέλο Lambda Cold Dark Matter Lambda ψυχρή σκοτεινή ύλη. Εκτιμάται ότι περίπου το 69,2% της μάζας και της ενέργειας στο σύμπαν είναι σκοτεινή ενέργεια και ότι περίπου το 25,8% είναι σκοτεινή ύλη. Επομένως, η αναλογία της συνήθους ή βαριονικής ύλης στο σύμπαν είναι μόλις 4,84%. Η σκοτεινή ύλη περιλαμβάνει άτομα, ιόντα, ηλεκτρόνια και τα αντικείμενα που δημιουργούν. Η συνήθις ύλη αποτελείται από αστέρες, διαστρικό αέριο στο διαστρικό και διαγαλαξιακό μέσο, πλανήτες και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα μπορούμε να αγγίξουμε, να συμπιέσουμε ή να προσκρούσουμε σε αυτά στην καθημερινή μας ζωή. Η συντριπτική πλειοψηφία της συνήθους ύλης του σύμπαντος δεν φαίνεται. Στην πραγματικότητα, μόνο το 6% περίπου της συνήθους ύλης αποτελείται από ορατούς αστέρες, πλανήτες και ορατά νέφη αερίων που βρίσκονται μέσα σε γαλαξίες και σμήνη. Το μεγαλύτερο μέρος του φωτός που βλέπουμε από τις γαλαξίες προέρχεται από αστέρες. Άλλα συστατικά περιλαμβάνουν την αντιύλη και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί μεταξύ του 0,005% και 0,01% της συνολικής ενέργειας μάζας του σύμπαντος. Οι μαύρες τρύπες είναι απίστευτα παράξενα και συναρπαστικά ουράνια αντικείμενα. Είναι βαρυτικά δεσμευμένες περιοχές του διαστήματος, τόσο ισχυρές που τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτές, ούτε καν το φως.
Όταν τεράστιοι αστέρες με μάζα τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήλιου εξαντλούν τα καύσιμά τους και καταραίουν υπό το βάρος τους, δημιουργούν μαύρες τρύπες, περιοχές του χωροχρόνου με βαρυτικά πεδία τόσο ισχυρά που παραμορφώνουν τη θεμελιώδη δομή του χώρου και του χρόνου. Οι μαύρες τρύπες είναι μη ανιχνεύσιμες στο ανθρώπινο μάτι, αλλά η επίδρασή τους στα αντικείμενα και την ύλη γύρω τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευσή τους. Οι μαύρες τρύπες θέτουν γειτονικούς αστέρες σε τροχιά γύρω τους. Καθώς η ύλη πέφτει σε μια μαύρη τρύπα, θερμαίνεται και απελευθερώνει τεράστια ακτινοβολία που μπορεί να παρατηρηθεί από τα τηλεσκόπια. Υπάρχουν επίσης τεράστιες περιοχές σχετικού κενού σε όλο το σύμπαν. Το μεγαλύτερο κενό υπολογίζεται ότι έχει πλάτος 1,8 δισεκατομμύρια έτη φωτός ή 550 μεγαπαρσέκ. Η κυρίαρχη κοσμολογική εξήγηση για το σχηματισμό του σύμπαντος είναι η θεωρία του Big Bang της Μεγάλης Έκρηξης. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το Big Bang συνέβη πριν από 13,787 δισεκατομμύρια χρόνια. Το σύμπαν ήταν τρομερά ζεστό και πυκνό στις πρώτες στιγμές του πριν διασταλεί και ψυχθεί. Το σύμπαν διαστέλλεται έκτοτε. Σε αντίθεση με οποιαδήποτε διαστολή που μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτή τη στιγμή, το πρώιμο σύμπαν υπέστη ένα μοναδικό είδος διαστολής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το σύμπαν επεκτάθηκε, παρόλο που τα αντικείμενα δεν απομακρύνονταν με φυσική κίνηση το ένα από το άλλο. Αντίθετα, η μετρική που καθορίζει το ίδιο το οικοδόμημα του χώρου άλλαξε. Η ίδια η κλίμακα του χώρου αλλάζει και τα αντικείμενα απομακρύνονται το ένα από το άλλο με ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα, καθώς αυξάνεται η χωρική κλίμακα της χωροχρονικής μετρικής του σύμπαντος. Οι φυσικοί νόμοι που διέπουν την ύλη και την ενέργεια είναι επίσης μέρος του σύμπαντος. Ένα σύνολο φυσικών νόμων όπως η σχετικότητα, η κλασική μηχανική, οι νόμοι διατήρησης, η βαρύτητα, ο ηλεκτρομαγνητισμός και οι ισχυρές και ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις διέπουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα συστατικά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η γενική θεωρία της σχετικότητας που προτάθηκε από τον Albert Einstein εξηγεί το πώς συμπεριφέρεται η βαρύτητα και το πώς καμπυλώνονται ο χώρος και ο χρόνος. Από την αρχαιότητα, η μελέτη του σύμπαντος προσέλκυσε την περιέργεια των ανθρώπων, παρακινώντας λαμπρά μυαλά να αποκαλύψουν τα μυστήριά του και να προσπαθήσουν να κατανοήσουν την αληθινή του φύση. Η προσπάθεια κατανόησης του σύμπαντος συνεχίστηκε με την πάροδο του χρόνου. Από τους αρχαίους Έλληνες που εξέτασαν για πρώτη φορά τον νυχτερινό ουρανό και δημιούργησαν ιδέες για αυτόν, μέχρι τους σημερινούς επιστήμονες και μηχανικούς που χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής για να μελετήσουν μακρινούς αστέρες και γαλαξίες. Οι γνώσεις μας για το σύμπαν και τα στοιχεία του έχουν προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα και υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν γνωρίζουμε και πολλά μυστήρια που πρέπει να ξεκαθαριστούν. Κάθε νέα παρατήρηση ή πείραμα μας βοηθά να κατανοήσουμε την προέλευση και τη φύση του σύμπαντος, ένα μέρος συνεχούς έρευνας και ανακάλυψης. Ετυμολογία. Ο όρος σύμπαν είναι ένας από τους πιο θεμελιώδεις και περιεκτικότερους στην ελληνική γλώσσα. Αλλά από πού προέρχεται αυτή η λέξη, ποια είναι η προέλευση και η ετυμολογία αυτού του όρου? Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι από τον Πυθαγόρα και μετά χρησιμοποίησαν τους όρους το παν, το όλο, που ορίστηκε ως όλη η ύλη και όλος ο χώρος. Το όλον, όλα τα πράγματα που δεν περιλάμβανε απαραίτητα το κενό. Και ο κόσμος. Ο όρος κόσμος αρχικά σήμαινε τάξη ή αρμονία. Οι Έλληνες θεωρούσαν ότι το σύμπαν ήταν ένα τέλεια διατεταγμένο σύστημα που διέπεται από αρχές και νόμους που η ανθρωπότητα μπορούσε να κατανοήσει και να μελετήσει. Η ελληνική λέξη σύμπαν για ολόκληρο τον κόσμο, το διάστημα και τα ουράνια σώματα είναι ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο του αρχαιοελληνικού επιθέτου σύμπας που σήμαινε ολόκληρος, χωρίς εξαιρέσεις, από τις λέξεις συν, σύμ, που σημαίνει μαζί ή με, και πας, σημαίνει κάθε ή όλα. Η αγγλική λέξη universe προέρχεται από την παλαιά γαλλική λέξη univers. Ο παλαιός γαλλικός όρος univers έχει τις ρίζες του στη λατινική λέξη universum. Ο λατινικός όρος universum αναφέρεται στο όλα τα πράγματα, τα πάντα και είναι ένα συνδυασμός του unus που σημαίνει ένα και versus που είναι ο παρελθοντικός χρόνος του ρήματος vertere που σημαίνει το να στραφεί.
Ο Κικέρον και άλλοι Λατίνοι συγγραφείς χρησιμοποίησαν το λατινικό όρο σε πολλά κοινά πλαίσια που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι Άγγλοι συγγραφείς σήμερα. Με την πάροδο του χρόνου, η λέξη σύμπαν αντικατέστησε τον όρο κόσμο στη χρήση. Συμπερασματικά, το τεράστιο και ποικιλόμορφο σύμπαν που παρατηρούμε σήμερα αποτελείται από έναν περίπλοκο και διασυνδεδεμένο συνδυασμό ύλης, ενέργειας και φυσικών νόμων που αλληλεπιδρούν. Μερικοί επιστήμονες έχουν προτείνει διάφορες υποθέσεις για τα πολυσύμπαντα, υποθέτοντας ότι το σύμπαν μας μπορεί να είναι ένα από τα πολλά άλλα σύμπαντα που επίσης υπάρχουν. Ωστόσο, θα συζητήσουμε αυτό το θέμα εις βάθος σε επόμενο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι! Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εγγραφείτε για περισσότερα. Μπορείτε επίσης να το μοιραστείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει πολύ και θα θέλετε να παρακολουθήσετε σε αυτό το κανάλι? Γράψτε το στα σχόλια παρακάτω, παρακαλώ. Κάντε κλικ στο κουμπί μου αρέσει και μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα τελευταία μου βίντεο. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.